Ο ποιητής θα μπορούσε να μας πει πολλά καλά εάν στην Ελλάδα του 2014 είχαμε επιτέλους ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ένα εθνικό προσδιορισμό αγροτικής πολιτικής για την Ελλάδα, που δυστυχώς δεν έχουμε. Ναι, μεν η νέα ΚΑΠ και η Ευρωζώνη τα προβλέπει όλα αυτά, από εκεί και μετά όμως στην Ελλάδα άραγε ποιος είναι ο στόχος του πριν πρώτης εγκατάστασης των νέων αγροτών και ποιος είναι ο στόχος της έξτρα επιδότησης κατά 25% στους νέους αγρότες και στους νεοεισερχόμενους αγρότες. Και γιατί τα λέω όλα αυτά. Το πριν πρώτης εγκατάστασης και ο προηγούμενος φάκελος και η προηγούμενη ΚΑΠ 7-13 προέβλεπε πριν πρώτης εγκατάστασης έως 40.000 ευρώ. Είδαμε όμως ότι οι αγρότες του 2009 πήραν ανώτατο 17,5 και το ίδιο παίρνουν και τώρα. Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά καλά είναι να τα ακούμε, αλλά στο τέλος τι γίνεται. Μάλιστα. Εκεί κάνουμε το τελικό λογαριασμό. Χωρίς εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, όλα όσα προβλέπει η ΚΑΠ πάνε περί ανέμων και υδάτων, μου λέτε κοντολογίες. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς και το λέω με κάθε έννοια των λέξεων που χρησιμοποίησα, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε νέους αγρότες και απλά να αναδιανέμουμε την περιουσία που ήδη καλλιεργείται. Και να το πω πιο απλά, ένας πατέρας που θέλει να κάνει το γιο του νέα αγρότη, που είναι ένας κάτοχος μιας εκμετάλλευσης 60-70 στρεμμάτων, διότι ο κλήρος στην Κρήτη είναι ούτως ή άλλως και μικρός, το πιο απλό κάνει την πιο απλή διαδικασία. Ενοικιάζει ή μεταφέρει στο γιο του τη μεσή περιουσία και τον κάνει νέο αγρότη για να πάρει το πριν της πρώτης εγκατάστασης, για να πάρει και το συν 25% των επιδοτήσεων. Από εκεί και πέρα όμως η γη εξ ολοκλήρου δεν μεταφέρεται, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα σοβαρό που να δώσει κίνητρο στον πατέρα να μην ασχοληθεί με τη γη του και απλά μοιράζουμε το ίδιο εισόδημα σε δύο οικογένειες. Μάλιστα. Και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω έτσι όπως μας το παραθέτεται τελείως προσωρινό, χωρίς μακρόπνο σχεδιασμό, άρα το τι μέλη γενέστε μετά τον πρώτο ή το δεύτερο χρόνο είναι κάτι άγνωστο για το πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται, να καλλιεργεί τη γη ο νέος αγρότης, κύριε Τζορτζάκη. Έτσι ακριβώς. Χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχεδιασμό, όποια μέτρα και έρθουν και όσα χρήματα και να δοθούν, δεν υπάρχει μέλλον. Μάλιστα. Με τον νέο Υπουργό, με τη νέα ΚΑΠ, αλλά κυρίως με τη νέα ΚΑΠ, δεν είναι υποχρέωση όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, να υπάρχει δηλαδή και ο σχεδιασμός? Υποχρέωση την είχαμε και θα την έχουμε πάντα. Από εκεί και πέρα υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει. Βαδίζουμε στα τυφλάκια όπου μας βγάλει. Δυστυχώς ακόμα και τώρα. Και δεν είναι νομίζω τυχαίο ότι το προηγούμενο διάστημα ζήσαμε πολύ έντονα περίπου 45 μέρες μεγάλης πίεσης για την αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ, που ενώ ξέραμε εδώ και 1,5 χρόνο το πού θα πάμε, δεν ασχολήθηκε κανένας. Ασχοληθήκαμε πάντα τις τελευταίες μέρες, αρχές Ιουνίου με 1η Αυγούστου, ούτως ώστε να γίνει η πλήρης ανακατανομή της νέας ΚΑΠ, με ό,τι αυτό στο τέλος μας βγει τυχαία. Γιατί ακόμα και τώρα φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι, μάλλον είμαι σίγουρος, που αν ρωτήσουμε την ηγεσία του Υπουργείου για ένα συγκεκριμένο αγρότη με συγκεκριμένες καλλιέργειες, το πώς θα αναδιανεμηθούν τα δικαιώματα που έπαιρνε μέχρι φέτος, δεν θα ξέρει να το απαντήσει.